Καλή σας ημέρα, κύριε Καραθανασόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, οι στιγμές είναι κρίσιμες. Έγινε αυτή η πρώτη ενημέρωση από πλευράς του Πρωθυπουργού. Είχε συνάντηση το πρωί και με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα. Απαιτείται εθνική συνένεση, κύριε Καραθανασόπουλε. Σε ποια βάση θα γίνει αυτή η εθνική συνένεση? Εμείς το λέμε καθαρά ότι δεν υπάρχει κοινή βάση. Και δεν υπάρχει κοινή βάση από τη στιγμή που τα άλλα κόμματα είναι δεσμευμένα στις επιλογές τις οποίες έχουν κάνει να υποτάξουν την εξωτερική πολιτική και να την εμπλέξουν αυτή την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις στις επιδιώξεις των Αμερικανατοϊκών Ιμπεριαλιστών στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αυτό το οποίο εμείς αναδεικνύουμε είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους επιλογές, γιατί δεν μπορεί να βάλει στο λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Γιατί τόσο οι Αμερικανοί όσο και τον Ανατολική Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα στην περιοχή. Και έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα με τις επεμβάσεις τις οποίες έχουν κάνει σε μια κατεύθυνση αλλαγής των συνόρων, αλλά πάνω απ' όλα στο ποιοι θα ελέγξουν τις πρωτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής, ποιοι θα είναι οι δρόμοι μεταφοράς της ενέργειας. Και από αυτή την άποψη αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την κατάσταση στην οποία υπάρχει στην περιοχή δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και παράγοντες σταθερότητας. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό και πάντα διαβάζουμε με πολύ προσοχή και τις δηλώσεις που κάνει και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Όμως έχουμε μια συγκεκριμένη, αν θέλετε, είμαστε σε μια συγκεκριμένη φάση. Η Τουρκία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και αλήθεια είναι ότι ζητήθηκε σήμερα και από εσάς να καταθέσετε κάποιες προτάσεις. Και εγώ σας ρωτώ, πώς λύνεται το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή πώς θα λυθούν οι τουρκικές αμφισβητήσεις? Λέτε ξεκάθαρα όχι σε πολεμική εμπλοκή, αλλά ούτε και σε παζάρια. Εάν λοιπόν αποκλείσουμε αυτά τα δύο, πώς θα λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα? Προσέξτε, εμείς ξεκινάμε από την αφετηρία ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν μπορεί να μπει σε συζήτηση αυτά τα ζητήματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι αυτοί οι οποίοι γκριζάρουν την περιοχή είναι οι ίδιοι οι στρατηγικοί μας σύμμαχοι, οι οποίοι επί της ουσίας δίνουν όθηση στην Τουρκία να εγείρει αυτές τις απαράδεκτες αξιώσεις και να οξύνει ακόμη περισσότερο την επιθετικότητά της. Από αυτή την άποψη λοιπόν ο δρόμος ο οποίος υπάρχει είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να εμπλέκουμε και όλο και πιο βαθιά σε αυτούς τους σχεδιασμούς εντασσόμενοι, αλλά να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό δρόμο, δηλαδή την αποδέσμευση της χώρας μας από αυτούς τους οργανισμούς και τους σχεδιασμούς οι οποίες έχουν από το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις χθες θα σας θυμίσω ότι παραδόθηκε επί της ουσίας το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στους Αμερικάνους με την τεράστια απόβαση την οποία έκαναν στρατηγικές δυνάμεις με την παρουσία του Υπουργού Άμυνας και του Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας μετατρέπεται όχι μόνο σε προκεχωρημένο φυλάκιο αυτών των συμφερόντων, αλλά και ταυτόχρονα σε πεδίο βολής αντιπίνων από τους άλλους. Από τις άλλες δυνάμεις, από τις αντιμαχόμενες δυνάμεις. Από αυτήν την άποψη, εμείς λέμε καθαρά ότι δεν μπορούμε να περιφρουρήσουμε τα συμφέροντά μας όσο παραμένουμε εγκλωβισμένοι και δεσμευμένοι στο ΝΑΤΟ, που να σας θυμίσω ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και συνυπογράφουμε από κοινού τις αποφάσεις κορυφής του ΝΑΤΟ. Ωραία, είναι και πάντα σταθερής και συνεπής. Η αλήθεια είναι ότι είναι και οξύμορο και παράδοξο να μην δίνονται και λύσεις μέσα σε αυτή τη συμμαχία που, που είναι μέλη και τα δύο μέρη, και η Τουρκία και η Ελλάδα. Όμως, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Να σας πω μόνο αυτό, επιτρέψτε μου. Οι λύσεις που λέτε, οι οποίες δρομολογούνται, είναι σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, γιατί η στρατηγική επιδίωξη Αμερικάνων και ΝΑΤΟ είναι η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου με τη δικιά του σφραγίδα. Από αυτήν την άποψη λοιπόν αυτή η συμμαχία είναι που αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δίνει όθηση στην Τουρκία να έχει αυτές τις απαράδεκτες απαιτήσεις. Εκτός ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα θα είναι απομονωμένη και εντελώς μόνη της. Ενώ οποιαδήποτε απειλή, πώς θα μπορεί να την αντιμετωπίσει εκτός αυτών των πλαισίων, κύριε Καναθανασόπουλε, πού θα πρέπει να στραφεί, σε άλλες συμμαχίες, για παράδειγμα? Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να εμπλακούμε σε άλλες συμμαχίες με ανταγωνιστικές
δυνάμεις όσον αφορά τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ στην περιοχή. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αποδυναμωθεί η παρουσία αυτών των δυνάμεων στην περιοχή μας. Δηλαδή ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω της αποδέσμευσης, που αυτό θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να προχωρήσουμε σε λύσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων των λαών. Γιατί προσέξτε, οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Mm-hmm. Αυτοί οι οποίοι τσακώνονται είναι μεγάλες πολυεθνικές για το ποια θα βάλει χέρι στα πλούσια κοιτάσματα της περιοχής. Από αυτήν που όσο περισσότερο αποδυναμώνονται οι παράγοντες. Δεν γνωρίζουμε αν είναι και ακριβώς πλούσια τα κοιτάσματα. Δεν έχουν γίνει καν έρευνες ακόμα, γιατί η κατάσταση δεν το επιτρέπει. Κοιτάξτε, ναι. Στα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, και τα συμφέροντα δεν σχετίζονται απλά και μόνο με το τι κοιτάσμα υπάρχει στο Αιγαίο, αλλά και ποιοι διάδρομοι θα υπάρξουν, ποια άλλα συμφέροντα θα επικρατήσουν. Από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά ότι τσακώνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία και με την Κίνα στην περιοχή για το ποιοι θα έχουν το πάνω χέρι στα στρατηγικά. Στο στρατηγικό ρόλο το οποίο παίζει η ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν, όσο περισσότερο αποδυναμώνουμε τους παράγοντες αστάθειας, τόσο περισσότερο μπορεί να οικοδομείται μια διαδικασία που να εξυπηρετεί τους λαούς της περιοχής και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Είμαστε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αυτό της οικονομίας και κυρίως της σκιά της πανδημίας του κορονοϊού. Βρισκόμαστε άλλωστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Δεν ξέρω αν είμαστε και στην φάση ενός δεύτερου κύματος. Πώς κρίνεται αφενός και γενικά έως τώρα τη διαχείριση από πλευράς κυβέρνησης, και δεύτερον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις. Η Ελλάδα εξασφάλισε ένα αρκετά μεγάλο ποσό που τουλάχιστον η κυβέρνηση το θεωρεί ικανοποιητικό με τα αποτελέσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πώς εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση αυτών των χρημάτων? Καταρχάς ότι είναι η ίδια στάση που κράτησε η συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που απέτρεψε τα χειρότερα στην εμφάνιση της πανδημίας και ταυτόχρονα έδωσε το χρονικό περιθώριο στην κυβέρνηση να προβεί σε μέτρα τα οποία θα θωράκιζαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως τέτοια μέτρα δεν είδαμε. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας όχι μόνο δεν θωρακίστηκε, αλλά αντίθετα με μέτρα μπαλώματα δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την πανδημία, ούτε καν τα τρέχοντα γεγονότα. Και όλο αυτό έγινε σε βάρος των υπόλοιπων του λαού μας και της δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αφενός με φθοράκι στις δημόσιες υγείας. Είμαστε στο ίδιο περίπου σημείο από το οποίο ξεκίνησε η κρίση, περίπτωση τυχόν εμφάνισης νέας πανδημίας. Και δεύτερο ζητούμενο το οποίο υπάρχει είναι ότι ακριβώς όλα αυτά τα κονδύλια τα οποία είπατε και εσείς, την ιστορική σημασία συμφωνία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια συμφωνία η οποία επί της ουσίας εξυπηρετεί αφενός μεν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αυτός ο παχτολός χρημάτων θα κατευθυνθεί προς αυτούς, ένα. Δεύτερον, επιδεινώνει με ιδιαίτερα επώδυνη εξέλιξη τη θέση των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, και αυτό με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι το πακέτο αυτό θα συνοδεύεται με ένα πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, το νέο μνημόνιο όπως το ονομάζουμε εμείς, το οποίο θα προχωρήσουν μια σειρά αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα. Γι' αυτό είπαμε ότι και αυτά προβλέποντας τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου περί περιτροπής εργασίας, το πρόγραμμα το αντεργατικό της συνεργασίας, είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν προσωρινηθεί, αλλά ήρθαν για να μείνουν. Άρα λοιπόν θα το πληρώσει ο λαός μας με επιδείνωση της. Και δεύτερον, ότι ο λογαριασμός στο τέλος, είτε είναι δάνεια είτε είναι επιδοτήσεις, θα έρθει στον ελληνικό λαό και στους λαούς της Ευρώπης για να πληρώσουν τα σπασμένα αυτών των πακέτων. Από αυτή λοιπόν την άποψη λέμε ότι είναι ένα αντιλαϊκό πλαίσιο το οποίο συμφωνείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καραθανασόπουλε. Σήμερα είναι μέρα γιορτής, είναι μια ξεχωριστή ημέρα, είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εν έτη 2020, 46 χρόνια μετά, ένα σχόλιο σας θα ήθελα, και κυρίως πώς οι πολίτες θα προστατεύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δημοκρατία μας. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό δεδομένο αυτό το οποίο βάζετε, ακριβώς γιατί 46 χρόνια μετά την κατάρρευση της στρατιωτικής δικαιοσύνης βλέπουμε ότι μια σειρά ζητήματα
έρχονται να θωρακίσουν ακόμη περισσότερο τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα του αστικού κράτους. Και από αυτή την άποψη η διέξοδος η οποία προτείνει το ΚΚΕ από αυτή την κατάσταση είναι ακριβώς να οργανωθεί η λαϊκή παρέμβαση ή πάλι των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων για να απαιτήσουν αφενός με να μην πληρώσουν την κρίση, τη νέα κρίση, και αφετέρου να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις ικανοποίησης των σύγχρονων και διευρυμένων αναγκών. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς βάζουμε συνολικότερα το ζήτημα ότι αυτό το οποίο εξυπηρετεί σήμερα το λαό είναι ρεαλιστικό, μπορεί να γίνει μέσα από ριζικότερες ρήξεις και ανατροπές. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.